Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνει, Πάρη. Σκέφτομαι αν αυτά τα οποία καταγράφονται πριν ξεκινήσουμε το κάθε επεισόδιο θα διαρρεύσουν ποτέ στο Ιντερνετ. Θεωρώ ότι έχουν μεγάλη διαπραγματευτική αξία. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να μα απειλεί εύκολα αυτά που Μάλλον. πριν. Μάλλον. Τι κάνουμε. Είμαι... Είμαστε καλά, γενικά. Πώ πήγε η παρουσίαση χθε. Ήταν πολύ φάση. Για ε... ποια παρουσίαση μιλάμε. Ήμασταν στο Greek.js. Ε, και είχε μια παρουσίαση και ο Νίκο Αρουσουλάτ πολύ ωραία πάνω σε φόρμε και τέτοια πράγματα. Και έκανα και εγώ μια παρουσίαση πάνω σε compute στο Edge. ή τέλο πάντων πώ να. <laughs> Σου <σούπεσε>. Εντάξει. <Top. laughs> <laughs> ναι, αλλά. <laughs> Διορθώνονται πάντα. <laughs> <laughs> <Αυτά, δεν ξέρω. laughs> ε, πώ να χρησιμοποιεί. να, να γράψει κώδικα πιο κοντά στον ε, ε, τελικό πελάτη για. Ε, όταν αυτό βγάζει νόημα τέλο πάντων και μιλήσαμε λίγο πιο πολύ για Cloudflare Workers. Mm -hmm. Ωραία φάση θα, ε, θα βάλω σλαϊντάκια κάτω ή κάτι αμέ, τέτοιο. αμέ, ναι, και θα σου πω, εμένα τι μου άρεσε πάρα πολύ από αυτά τα οποία είπε, παρόλο που το χρησιμοποιούμε και το βλέπω, κάποια στιγμή έκανα μια συνειδητοποίηση με βάση μια ερώτηση που έκανε ένα άτομο από το κοινό που σε ρώτησε κατά πόσο νόημα έχει οι Cloudflare workers να μιλάνε με ένα εξωτερικό API δικό σου. Mm -hmm. Με ένα εξωτερικό API ή μια εξωτερική βάση. Ε, εντάξει, με, με κάποια υπηρεσία. Δηλαδή να στελνει να στέλνει στο σερβέρ σου ένα μήνυμα που εσύ είπε ότι αυτό δεν έχει και τόσο νόημα, γιατί φεύγει μετά από το Edge. Mm. Και ε, εκεί ήταν που κι εγώ στρώφαρα, παρόλο που το χρησιμοποιούμε παραπάνω, δεν είχα κάνει ποτέ ακριβώ αυτό το mapping. Ότι... Λοιπόν, υπάρχει αυτό ο περιορισμό, αυτό το constraint, ότι άπαξ και κρατήσει οτιδήποτε τρέχουν Cloudflare workers ή οποιοδήποτε edge workers ακριβώς αυτό το, στο σημείο στο edge εκείνη που έχει να κερδισεις mm -hmm. τα πάντα δηλαδή και να έχεις πάρα πολύ καλό performance και να είναι πάρα πολύ γρήγορο και το πίνει το και πράγμα εν τέλει αλλά και να κάνεις κάποια ενδιαφέροντα workflows όχι ότι σε εμποδίζει κάτι να μιλήσεις ξέρω και με το Google Maps ή με κάποιο δικό σου IP αλλά μετά χάνεται η αξία αυτού του πράγματος θα υπάρξουν και οι περιπτώσει όπου αυτό το πράγμα βγάζει περισσότερο νόημα, αλλά νομίζω έχει να κάνει και με το τι θε να πετύχει κάθε φορά. Δηλαδή, ποιο είναι ο σκοπό σου χρησιμοποιώντα μια τέτοια τεχνολογία. Αν να κάνει ακριβώ το ίδιο που θα έκανε και σε μια άλλη εφαρμογή, σε ένα άλλο API, μάλλον δεν έχει τόσο νόημα να, να το να ζοριστεί από του περιορισμού που έχει το ότι τρέχει σε ένα πολύ συγκεκριμένο ε, περιβάλλον με όριο χρόνου, με όλα αυτά τα τα πράγματα που πρέπει να υπάρχουν εκεί πέρα λόγω τη τεχνολογία αυτή. Και μπορεί να πα και να γράψει ένα API. Οπότε πρέπει να βρει την ισορροπία, νομίζω, μεταξύ των δύο αυτών. Ναι. Πάρα πολύ καλό. Ε, μ' ε, ε, άρεσε πολύ. Και η προηγούμενη παρουσίαση ήταν πάρα πολύ ωραία. Ε, του Νίκο του... Νίκος Ρωσολά, σωστά. Καλά το θυμάμαι το όνομα. Ε, φοβάμαι κάθε φορά να μην ξεχάσω κάτι. Ε, ε ήταν, ε, είχε να κάνει με auto saving φορμών. Το οποίο, όσο απλό και να ακούγεται, είναι ένα περίπλοκο θέμα. Γιατί Κάνει save κάθε κάμποσο, αλλά ένα request μπορεί να φτάσει πιο μετά από το άλλο και πρέπει να κάνεις κάποιο, αν θες να έχει καλό user experience, κάποιο version control εκεί και αυτά είναι θέματα που σε ένα βαθμό τα είχαμε δει και με το Sorcerer mm -hmm. και είχαμε κάνει και ένα blog post για το πώ κάνουμε έξυπνο save στο Sorcerer αντίστοιχα ναι. και θα το βρούμε, θα το βάλουμε και αυτό oh, από κάτω Ωραίο, 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 μου ναι, αρέσει Ναι, το θα... οποίο είναι από τα θέματα που... Ξέρεις τι, είναι κάποιε φορέ που κάνουμε κάποια πράγματα και λέμε πω, πω ποιο ενδιαφέρεται ρε παιδί μου για αυτό τώρα, μόνο δικό μα είναι. Και όντω πιάνει κάτι τόσο, τόσο όπω το να κάνει το save γρήγορα και όλα τα τεχνικά προβλήματα που κάποιο θα πει, έλα μωρή, είναι ένα timer, και όμω παιδιά είναι, είναι, θέμα. Και υπάρχει κόσμο που πάει σε ένα meetup να δει, να μιλάνε γι' αυτο mm. Οπότε θεωρώ, να, γιατί τα λέω όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε για τα προβλήματα που έχουμε, να γράφουμε στο Stack Overflow, ίσως κάνα blog post ή κάνα tweet ή άμα έχουμε κάποιο πρόβλημα να λέμε έχω αυτό τι να κάνω. Πάντα υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται. Φανταστικά. Τέλεια. Ξέρεις γιατί γελάω αυτή τη στιγμή. Όχι. Oh. Γιατί ήθελα σήμερα να μιλήσουμε λοιπόν για εξωστρέφεια. Όντω! Ναι. Είδε τι ωραία που κάθεται, τα πράγματα. Το, το οποίο ήταν φανταστική πάσα βασικά αυτή. Mm, τέλεια. Γιατί το σκεφτόμουν από χθε με το, ε, το meetup. Ναι. <σχεδί> το οποίο για ακόμη μια φορά πέρασαμε πολύ ωραία. Είδαμε ανθρώπου που βλέπουμε κάθε κάμποσο σε τέτοιε συναντήσει. Το οποίο είναι πάντα ξέρεις, ωραίο να, ε, να ξαναβλέπει άτομα που ε, παλιά. Το Greece.js για παράδειγμα είχε να κάνει meetup δύο χρόνια. Φυσικό. Εγώ δεν την πάλευα καθόλου με τα online. Ναι, μωρέ, δεν λέει. Εμένα μου αρέσει όλη αυτή η, διαπροσω... η διαπροσωπική επαφή. Ε, το ότι θα πάμε για μια μπύρα, μετά ή για ξέρω εγώ, μια σόδα ή κάτι. Δηλαδή ότι θα, θα μπει στη διαδικασία και θα συζητήσει, θα πει ένα πρόβλημα. Κρατά μια, μια επαφή τέτοια που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Το οποίο στο διαδικτυακό εγώ δεν, δεν κατάφερα να το, να το βρω με τίποτα. Ε, προσωπικά, παλιά είχα πολύ παραπάνω αλληλεπίδραση διαδικτυακά με πράγματα κοινωνικά. Α πούμε, πλέον έχω πολύ λιγότερη. Έχω ελάχιστα, αλλά έχω μία μικρή. Δηλαδή, θα γράψω κάποιο GitHub issue, θα απαντήσω σπάνια σε κάποιο stack overflow, σε κάνα Reddit ίσω. Ε, Όμω, όταν κάτι είναι διαδικτυακό, δεν βρίσκω λόγο να το περιορίσω σε μία ελληνική κοινότητα. Για να είμαι ειλικρινή. Και αυτό, και επίση το, το χρονο, ο χρονικό περιορισμό. Δηλαδή, θεωρώ το ότι. Το να πας σε κάτι διαδικτυακό σου δίνει τη δυνατότητα να το κάνεις στο χρόνο σου. Ναι. Δεν χρειάζεται να είναι σε πραγματικό χρόνο. Δεν ναι. χρειάζεται να μπορεί να γραφτεί πολύ εύκολα. Ε, οι συζητήσει είναι εκεί, μπορεί να γίνουν ασύγχρονε. Οπότε σε όλη αυτή τη διαδικασία εμένα το, το διαδικτυακό μου έκανε περισσο... έβαζε περισσότερο νόημα να είναι ε, κάτι πιο ασύγχρονο. Mm. Και όχι κάτι που πρέπει να είμαι 5η ή 7η ώρα εκεί. Ξέρει τι, τι μου αρέσει πολύ. Καταρχά, συμφωνώ. Και εγώ νομίζω ότι εκείνο που έχει νόημα το, mm. το διαδικτυακό και είναι χοντρά χοντρά και λόγου που δεν κάνουμε και τόσο meetings. Αυτό το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ με τα, με τα meet-ups τα φυσικά, που το συνειδητοποιώ κάποια στιγμή τα σνόμπαρα, αλλά πλέον είμαι πιο φιλόν από ότι ήμουν ποτέ, είναι το ότι εγώ προσωπικά μπαίνω σε ένα mode, μπαίνω σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή ότι εδώ είμαστε για κάποιο σκοπό mm -hmm. και μπορώ να συγχρονιστώ με αυτό, δηλαδή να να εκπέμψω αλλού. Δηλαδή, δεν είμαι άλλο άνθρωπο, αλλά προφανώ είσαι α... αλλιώ λειτουργεί στο σπίτι σου, αλλιώ λειτουργεί στο γραφείο, αλλιώ λειτουργεί σε ένα meetup. Και επειδή εκεί είσαι ψυχήτε και σώμα, που λένε δηλαδή, όντω, δηλαδή ολόκληρο. ναι, λιτικός. ναι, ε, θεωρώ ότι αναγκαστικά. Μπαίνει όλο σε μια κατάσταση. Mm -hmm. Είναι ο λόγο, για παράδειγμα, που στι προπονήσει του Αϊκίντο. Βασικά, ένα από τα πράγματα που μου αρέσει πολύ στο Αϊκίντο και στι ασιατικέ πολεμικέ τέχνε είναι το γκι, η στολή. Γιατί όταν εγώ βάλω το γκι, αυτή τη στιγμή έχω, έχω, μπει σε... ένα ρόλο ναι, σε ένα... έχω μπει σε ένα ρόλο. Δεν είναι το ίδιο προφανώ. Δεν, δεν τυνόμαστε για να πάμε σε ένα meetup, αλλά πάμε σε ένα χώρο, συμφωνούμε μια Δεν Πάμε και γυμνή. Δεν πάμε και γυμνή, ναι. <laughs> αλλά συμφωνούμε ένα χώρο, συμφωνούμε μια ώρα. Mm -hmm. Υπάρχει μια ατζέντα και πάμε για κάποιο σκοπό εκεί. Και ο σκοπός μπορεί να είναι η κοινωνικοποίηση. Και είναι, ο... είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Η εξωστρέφεια είναι βέβαια μεγάλο κεφάλαιο. Θέλω να δω τι έχει στο μυαλό σου. Τίποτα. Α, όχι. Okay. ενώ εννοώ... εννοώ... Σκεφτόσου να την εξωστρέφεια, διαζώσει ή πώ το σκεφτόσου Δεν το είχα κάπως συγκεκριμένο. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντα ε, πως πώς, γιατί να πας να παρουσιάσεις μια παρουσίαση σε ένα... Ας ξεκινήσουμε ένα meetup, το οποίο είναι ίσως κάτι πιο μαζεμένο, δεν είναι ένα συνέδριο το οποίο ίσως ακούγεται λίγο πιο τρομακτικό. Συνήθω δεν έχει μια, ένα κάλεσμα <coughs> για ομιλίε. Είναι, είναι, λίγο πιο εύκολο ο τρόπο. Προτείνει μια ομιλία, να κάνει κάτι ενδιαφέρον. Τι περισσότερε φορέ ψάχνουν συνήθω οι, οι διοργανωτέ τέτοιων εκδηλώσεων κάποιον να μιλήσει. Οπότε Όπω εμεί στο Docker Athens, οπότε όποιο ενδιαφέρεται να μα στείλει. Πολύ σημαντικό και αυτό. Εννοείται ότι πάντα, πάντα ψάχνουμε άτομα, είτε καινούρια, είτε πιο έμπειρα, είτε από λίγο διαφορετικού χώρου που έρχονται και ακουμπάνε μια τεχνολογία. Α πούμε, εγώ δεν γράφω JavaScript στην καθημερινότητά μου. Αλλά πήγα, α πούμε, και μίλησα για JavaScript χθε. Άρα λοιπόν, πω... Πώ εγώ θα πείσω, πώ θα πείσουμε τα άτομα τα οποία υπάρχουν εκεί πέρα έξω να, να μιλήσουν, γιατί να το κάνουν αυτό, θα κερδίσουν, τι πιστεύει εσύ. Ωραία. Καταρχά. Στην ουσία. Οκ. Okay. Πώς θα πείσουμε. Θεωρώ. Mm -hmm. πω ξεκινάνε πως πω από το πώ βλέπει τη δουλειά σου. Οκ. Okay. Δηλαδή, Έστω ότι είσαι ένα JavaScript developer. Και παίρνω το JavaScript γιατί χθε ήμασταν στο ή για κάποιο άλλο Μπορεί να γράφει Docker files, ξέρω και να σε κάτι τύπου DevOps. Αν και το DevOps, δεν είναι ρόλο. <κουλτούρα> είναι κουλτούρα. Λοιπόν, <κουλτούρα> ναι, με έφυγε χθε, ήταν. Ε, Τέλο πάντων, θα, θα το πω και μετά. Λοιπόν, anyway. Γράφει JavaScript. Ωραία. Ωραία. Πώ θε να εξελιχθεί σε αυτό, Θες βασικά να εξελιχθεί, έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που είσαι χαρούμενο και θες να μείνει, ξέρει, σε αυτό και ξέρει. It's just a job, μήνα μπαίνει, μήνα βγαίνει και μετά κάνει άλλα πράγματα. Fair. Θεωρώ πω άπαξ και σε ενδιαφέρει το να το πάσει ένα βήμα παραπάνω. Αυτό εδώ θέλει καλύτερο σφίξιμο, περίμενε. Εντάξει, θα το βρούμε το μικροφωνάκι. Λοιπόν, θεωρώ πω εφόσον. Θέλει να το πα ένα βήμα παρα, παραπάνω και τι θα πει ένα βήμα παραπάνω. Όχι απαραίτητα να μάθω να κάνω καλύτερου αλγορίθμου, σε αυτά, αλλά να ανοίξει του οριζοντέ σου. Αυτό είναι για μένα mm -hmm. το ένα βήμα παραπάνω. Θα τα μάθει να εμβαθύνει. Κατ' εμέ ξέρει το topic και αρχίζει και ψάχνει. Mm -hmm. Όταν πηγαίνει σε ένα meetup, είτε να παρουσιάσει, είτε να παρακολουθήσει, είναι πιο πολύ έτσι. Δηλαδή, πετά κάγια και, και ό,τι πιάσει. Okay. Οπότε, κατ' εμέ εφόσον θε να διευρύνει του οριζοντέ σου. Θα, σε, θα βοηθήσει η εξωστρέφεια. Mm -hmm. Και στο κομμάτι του meetup, θα βοηθήσει να πα να παρουσιάσει κάτι που έχει κάνει, είτε κάτι που θέλεις να κάνεις. Για μένα αυτό είναι κάτι που δεν το έχω δει και θα ήθελα να το δω και ωραία. Θα πάω να το κάνω εγώ σε μια παρουσίαση. Θα πάω να κάνω μια παρουσίαση για κάτι που θέλουμε να κάνουμε, το σκεφτόμαστε και το κοινό από κάτω να συνεισφέρει στην κουβέντα. Mm -hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα τα meetups είναι εξαιρετικά. Πιστεύω πως για τους περισσότερους μπορούν να είναι πιο επικοδομητικά από τα συνέδρια. Γιατί, γιατί υπάρχει περισσότερη εγκύτητα εκείνη τη στιγμή και μπορείς να πάρεις feedback άμεσο και μετά. Mm -hmm. Και μπορείς να φέρεις τις ιδέες σου, να φέρεις τη δουλειά, να συζητήσεις για κάτι. Α, εντάξει τώρα, αυτό τι γίνεται, πολύ μπλοκάρουν επειδή πηγαίνουν κάποιοι και εμεί το έχουμε κάνει και το κάνουμε και θα το ξανακάνουμε. Θα συμβαίνει αυτό. Οι οποίοι λένε επιτεύγματά του, τα οποία μπορεί να είναι γαμάτα. Είναι πολύ πιθανό αυτό. Και κάποιο μπορεί να λέει: Πώ, ο άλλο δείχνει αυτό. Εγώ τι θα πάω να πω. Θα πα να πει για ό,τι σε απασχολεί. Δηλαδή, αν από κάτω. Το, αν από κάτω δεν το αγκαλιάσει αυτό το κοινό, τότε μιλάμε για ένα τοξικό κοινό. Δηλητήριο. Δεν έχει διαφορετικά νόημα. Δηλαδή, γι' αυτό πάμε σε ένα meetup, δεν πάμε για να δείξουμε ποιο την έχει μεγαλύτερη. Πάμε για να δείξουμε τι κάνει ο καθένα, να δούμε αν αυτό έχει κάτι ενδιαφέρον και να συζητήσουμε. Είναι, η συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ, χθε, ήθελα να γυρίσω στο σπίτι γιατί είχα φτιάξει γαμά το φαγητό. Αλλά λέω, ξέρει τι, δεν γίνεται. Θα, θα πάω στην πύρα. έστω και για λίγο. Mm -hmm. Και θα πάω να χαιρετήσω και κανένα δυο παιδιά που είδα κάποιε φάσει που, που ήξερα. Και, και πέρα από αυτό, κάτι άλλο το οποίο νομίζω πολλέ φορέ αγνοούμε είναι ότι επειδή. Ε, 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 ο καθένα έχει τον δικό του μικρό κόσμο, μετά έχει έναν λίγο πιο μεγάλο κόσμο που είναι συνήθω ο οργανισμό στον οποίο ε, δουλεύει. Και μετά υπάρχει και μια κοινότητα όπω ε, τα meet σε ένα συνέδριο ή κάτι άλλο. Πολλέ φορέ θεωρούμε ότι κάτι το οποίο είναι εύκολο ή ξεκάθαρο στο δικό μα μικρό κόσμο, ότι είναι εύκολο και ξεκάθαρο σε, σε άτομα έξω από αυτό. Και εκεί πέρα νομίζω γίνεται πολλέ φορέ το λάθο ότι α, επειδή εμεί στην εταιρεία το έχουμε κάνει 10 φορέ αυτό το πράγμα. Μα φαίνεται απλό πλέον. Πλέον μπορούμε να το κάνουμε με κλειστά μάτια ενδεχομένω ή με πολύ γρήγορε διαδικασίε. Άρα νομίζουμε ότι δεν έχει αξία για κάποιον ο οποίο βρίσκεται έξω από αυτή την, τον οργανισμό. Δεν ισχύει όμω αυτό, γιατί ακόμα και μια διαφορετική προσέγγιση να έχει. Δηλαδή να έχετε κάνει το ίδιο πράγμα και εσύ να έχει πάει με τον τρόπο Α και με τον τρόπο Β. Το ότι θα ανταλλάξουμε αυτέ τι απόψει μα κάνουν του δύο καλύτερου. Το ότι αποτύχαμε εμεί να κάνουμε κάτι για δικού μα λόγου που εσύ ενδεχομένω έχει πετύχει, δεν σημαίνει ότι δεν σε κάνει ένα καλύτερο, αλλά, αλλά δίνει μια διαφορετική οπτική, την οποία Σαφώς. θα μπορούσα εγώ να μοιραστώ και άρα να, να κερδίσει και ο τρίτο ο οποίο θα είναι στο κοινό, και εσύ ο οποίο ε, είδε Α, εμένα μου πέτυχε αυτό ο τρόπο, αλλά τελικά μπορεί να αποτύχει. Και να γιατί απέτυχε, καβαλού. Και εγώ γιατί δεν μπορώ να δω τι μάλλον θα μπορούσα να αλλάξω στην επόμενη φορά να πετύχει. Άρα λοιπόν. Ε, το, το, θέμα της οπτικής νομίζω ότι είναι από τα σημαντικότερα κομμάτια ε, σε μια τέτοια παρουσίαση. Δεν έχει σημασία να έρθω και να σου πω πώς θα κάνεις ε, να πάω να πάρω τεκμηρίωση ενός προϊόντος και να σε διαβάσω και να σου πω «Α, να τα δέκα πράγματα πρέπει να ναι, 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 ναι. Ούτε πρέπει εγώ να πάω και να πω ότι παιδιά, εγώ ήρθα σήμερα να σου μιλήσω γιατί είμαι ο καλύτερο JavaScript developer. Ναι, 100%. 100, 100%. 100. Υπάρχουν, υπήρχαν ε, και χθε και υπάρχουν Σίγουρα πολύ περισσότεροι που γράφουν 10 φορέ καλύτερο κώδικα από μένα στην JavaScript, που έχουν πολύ καλύτερη εμπειρία, που έχουν δυο άλλα πράγματα. Αλλά ακόμα και αυτοί ενδεχομένω βρήκανε κάποιε περιπτώσει όπου κάτι το οποίο έτυχε εγώ απλά να κουμπίσω, όχι γιατί είμαι καλύτερο ή πιο έμπειρο ή κάτι άλλο, απλά επειδή έτυχε. Δηλαδή, mm. χρειάστη, χρειαστήκαμε κάτι, από την ανάγκη πήγαμε εκεί. Δεν, δεν το κάναμε για κάποιο άλλο λόγο, και αφού το χρειαστήκαμε, μπήκα και είπα μια, μια, μια εμπειρία πάνω σε αυτό. Δηλαδή, δεν, mm. δεν έκανα κάτι το οποίο ήταν περινική πυρηνική φυσική, ούτε πήγα να, να φτιάξω ένα, ένα, paper, ας πούμε, για να το παρουσιάσω και να πάρω δακτορικό. Σίγουρα είμαστε αρκετά μακριά από εκεί. Πιστεύω πως ίσως ε, ένας τρόπος να έχει λιγότερους ανασταλτικούς παράγοντες Κάποιο, τώρα μιλάω για, για την, Ελλάδα, να πάει σε ένα meetup, ήταν να έβλεπε τι παρουσιάσει που είδαμε στο Βερολίνο. Ναι. Οι οποίε ήταν απογοητευτικέ. Πήγαμε σε. ήμασταν Βερολίνο Τέλειο Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά. Mm -hmm. Και πήγαμε και είδαμε το. Μην μη πούμε πιο meetup. Δύο meetups. Μη στοχεύσουμε. Ναι, οκ. Okay. Είδαμε δύο meetups τα οποία είναι έτσι. Σχετικά. Το λέω με την έννοια ότι καταλαβαίναμε γενικά το tech το οποίο είχαν και οι παρουσιάσει ήταν απογοητευτικέ. Ήταν απογοητευτικέ όμω. Και τι θα πει απογοητευτικέ, για να το ξεκαθαρίσω. Ε, δεν είναι ότι κάποιο πήγε και είπε κάτι που δεν ενδιαφέρει κανέναν. Ήταν οριακά. Διάβασμα documentation. Mm -hmm. Δεν άκουσα την εμπειρία κάποιου για κάτι. Η άλλη είχε marketing αρκετό, δηλαδή κάποιο ερχόταν και μίλαγε για την εταιρεία το αρκετά στο δεύτερο μήνα που πήγαμε. Και δεν υπάρχει σενάριο που αυτά είναι περισσότερο ενδιαφέροντα από το να έρθει κάποιο και να πει: Γεια σα, παιδιά, δουλεύω σε αυτή την εταιρεία ή είμαι φοιτητή και έχω αυτό το project το οποίο θέλω να κάνω. Και Σκέφτομαι να το στήσω κάπω έτσι και αυτό και το άλλο. Μιλάμε τώρα να μην έχει κάνει δουλειά, να πα να πει σκέψει. Mm -hmm. Και να αρχίσει εκεί κουβέντα. Μια ανοιχτή συζήτηση. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, αν σκεφτεί κάποιο πόση αξία έχει το να ανταλλάξει γνώμε με άλλα άτομα του ίδιου οργανισμού, φαντάσου πόσο, πόσο πιο φανταστικό είναι να πα και να το κάνει αυτό εκτό από οργανισμού. 100%. Και θα βάλω κι άλλο ένα παράγοντα μέσα για το άτομο το οποίο πάει να κάνει την παρουσίαση και είναι το εξή. Επειδή ό,τι και να κάνεις είναι μιας μικρής κλίμακας αυτό που λέμε public speaking, mm -hmm. δηλαδή μιλάς με το κοινό από κάτω, αναγκαστικά θα μπει και η σκέψη σε μια ροή. Δηλαδή και να μην το δουλέψεις και να πας γυρό όλο εντελώς, επειδή πας να επικοινωνήσει, το χειρότερο θα είναι το rubber duck debugging. Πιο κάτω δεν πάει. Δηλαδή θα φτάσει στο σημείο που απλά θα εξηγεί και μπορεί να φτάσει και κάπου, ρε παιδί μου. Αλλά θα χρειαστεί η σκέψη να μπει σε μια ροή. Και αυτό είναι μόνο καλό ακόμα και για όταν δουλεύει μόνο. Και επίση αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ να αναπτύξει μια δεξιότητα που είναι το πώ. Ε... Μπορεί να επικοινωνήσει μια πληροφορία που υπάρχει με έναν τρόπο στο δικό σου κεφάλι σε κάποιον άλλον. Το οποίο είτε σου αρέσει αυτή το να Δίνει δημόσια ομιλίε, το οποίο για κάποιου μπορεί να είναι πολύ τρομακτικό και είναι αποδεκτό το να, να μην αισθάνεται άνετα. Γι' αυτό τα meetups όμω είναι καλύτερα σε αυτέ τι περιπτώσει. Ναι, μπορεί είναι να είναι. πιο οικογενειακό, πιο μικρό, α ναι. πούμε, σαν, σαν μέγεθο και δεν χρειάζεται να πα σε κάποιο ε, μεγάλο meetup. Υπάρχουν και πιο μικρά meetups. Υπάρχουν και. μπορείτε να κάνετε ενδεχομένω και μέσα στην εταιρεία κάποια mm. τέτοια παρουσίαση και να πείτε ότι ξέρει, τη μία Παρασκευή το μήνα, όπω κάνουμε εμεί για παράδειγμα ε, πολλέ φορέ, όχι τόσο τακτικά, αλλά πρέπει να το φτιάξουμε. Ε, έχουμε μια παρουσίαση κάποιο άτομο από την εταιρεία σε μια τεχνολογία που απλά απ απ αυτέ που είδαμε, λέμε τι είδαμε. Όχι πώ θα είσαι, πώ θα τη μάθει τέλεια, ποια είναι τα μυστικά. Μια εμπειρία, προβλήματα που συναντήσαμε, πώ τα λύσαμε, αν τα λύσαμε, γιατί μπορεί να έχουν μείνει και άλλοι τα ακόμα, και πώ τα προσεγγίσαμε. Όλη αυτή η εξωτερήκευση της, του τρόπου σκέψη νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό μετά σιγά σιγά άρχισε και έχει πολλά άλλα προτερήματα τα οποία θα τα δούμε και στη συνέχεια, ίσω. Δεν ξέρω αν θα πάμε προ τα εκεί. Αλλά μόνο και μόνο το γεγονό ότι μπορεί και βάζει τον εαυτό σε μια διαδικασία να εξηγήσει κάτι με τρόπο που θα καταλάβει κάποιο άλλο και σε να σε βοηθάει να το καταλάβει καλύτερα. Εμένα πάντα με βοηθάει. Δηλαδή, ίσω τα, τα θέματα τα οποία κάνουμε σε εκπαιδεύσει είναι τα θέματα τα οποία μετά ξέρω πολύ πολύ καλύτερα. Αλλά και θα σε βοηθήσει μετά στην καθημερινότητά σου όταν πρέπει να συνομιλήσει με άτομα τη ομάδα σου για να βρείτε μια λύση παρέα. Α συζητηθεί. Το θέλω να πάω σε ένα δεύτερο. Δεν είναι εξωστρέφει αυτό που θα πω ακριβώ, αλλά είναι... πάει παράλληλα με το κομμάτι των meetups και των εκδηλώσεων και όλα αυτά και έχει να κάνει με το κοινό πιο πολύ. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό άπαξ. Τρίτη φορά που λέω άπαξ σε αυτό το επεισόδιο, δεν ξέρω γιατί το κάνω. Εφόσον έχει μια ερώτηση στο μυαλό σου να τη ρωτησει mm -hmm. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι χθε, ενώ χειροκρότησε τόσο πολλοί κόσμο και τι δύο παρουσιάσει, είχαν τόσο λίγε ερωτήσει. Κάποιοι αισθάνονται καλύτερα, νομίζω, να ρωτήσουν σε πιο. Προτιμούν να πάνε και να βρουν κάποιο άτομο μετά για να το ρωτήσουν. Έστω. Έστω. Θα πρότεινα να το πολεμήσει κάποιο αυτό όσο μπορεί και να ρωτήσει με το μικρόφωνο. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι. Κάπω να ακού τη φωνή σου από το μικρόφωνο και μερικέ φορέ μου, μου φαίνεται κάπω, ειδικά άμα. Ε, η συχνότητα. Ναι, έχει καθυστερήσει συχνότητα είναι διαφορετική, αλλά συνηθίζεται, δεν είναι κάτι. Οπότε πιστεύω ότι είναι μια καλή άσκηση. Πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμο. Πιστεύω ότι είναι το πρώτο βήμα mm. για να πας μετά να μιλήσει. Και είναι ανώνυμο. Οπότε για μένα είναι καλό. Εντάξει, παρόλα αυτά, άμα δεν το έχει κάποιο, δεν υπάρχει και λόγο να κάνει τη ζωή σου εφιάλτη για να ρωτήσει μια ερώτηση. Πα μετά ε, ιδιωτικά και ρωτά, αλλά εφόσον έχει την ερώτηση, κάτω, είναι καλό. Και μην είσαι κόπανο. Μην είσαι μαλάκα γενικά. Δηλαδή, έχει τύχει να δω άτομα που κάνει κάποιο μια παρουσίαση και πετάει το και τον διορθώνουν τύπου με άσχημο τρόπο όμω. Ότι. Δεν, δεν, είναι ωραίο. Δεν... Υπάρχει τρόπο να διαφωνήσει ο οποίο είναι ωραίο και υπάρχει τρόπο να διαφωνήσει που είναι σαν να θέλει να την πει στον άλλον. Επίση, θα σου πω, Μπορώ εγώ να έρθω να μιλήσω για ένα θέμα και στο ενδιάμεσο, επειδή λέω κάποια πράγματα, να πω κάτι το οποίο είναι ανακριβές. Και είναι ανακριβέ τεχνικά. Mm -hmm. Υπάρχει όμως περίπτωση αυτό να μην έχει να κάνει με το point που θέλω να κάνω και με το θέμα της συζήτηση. Mm -hmm. Γιατί προφανώ πάνε και κάποια πράγματα εν τη ρήμη του λόγου. Δεν υπάρχει λόγο να το διορθώσω αυτό εκεί πέρα. Δεν, δεν, δεν έχει κάποιο το ρόλο του να κρατήσει, α το πούμε έτσι. Δεν είναι δικαστήριο να κρατήσουμε τα πάντα έξω ότι είναι ακριβή και. Μα ακούστηκε. Ναι, 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 ναι. Να δηλαδή έχει πιο πολύ σημασία εκεί το να. Άστο στην άκρη, ξέρω, μπερδεύτηκε κάποιο. Έχει... Το έχει καταλάβει λάθο. Πε το μετά. Αυτό πε το privately. Βασικά. Ναι, ή, ή μπορεί να, να, να περιμένει. άσχετο. Το τέλο και να πει. Νομίζω ότι σε εκείνη την περίπτωση αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Αν και αν νομίζει ότι αυτό επηρεάζει ε, το αποτέλεσμα, γιατί μπορεί να, να νομίζει στο μυαλό σου ότι επηρεάζει το αποτέλεσμα, ή να, να επηρεάζει ένα επιχείρημα ενδεχομένω, mm. ή ε, να επηρεάζει το, την οπτική που έχει κάποιο στην τεχνολογία, μπορεί να το πει με, με ωραίο τρόπο, να νομίζω πει ότι. Νομίζω ότι... Ήδη... Α, εφόσον και ε, επηρεάζει το επιχείρημα, το λε. Mm -hmm. Δηλαδή, αν αλλάζει τον Arative, το narrative, το λε προφανώ μιλάω για περιπτώσεις που είναι κάτι εντελώς ε, συνοδευτικό. Mm -hmm. Αυτό. Ωραία. Και και πάμε παρακάτω. <σχ> το οποίο λέει ότι ωραία όλα αυτά σε σε επίπεδο και σε επίπεδο ε, αυτού του κομματιού. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό να, ε, να δούμε εδώ πέρα είναι και το το προσωπικό brand θα το πω, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει και αναπτύσσεις και το πόσο εύκολο είναι να βρεις ενδεχομένως μια επόμενη δουλειά ή να πας σε ένα επόμενο meetup να μιλήσεις ή να γνωρίζεις καινούριο κόσμο το οποίο και αυτό θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και κάτι το οποίο πολλές φορές αγνοούμε σε αυτό το κομμάτι, το οποίο βέβαια το ακραίο κομμάτι του είναι το, το γίνομαι αυτό που είναι τώρα τα τελευταία χρόνια της μόδας ο developer evangelist, ότι με προσλαμβάνει μια εταιρεία απλά για να μιλάω και να διαφημίζω την εταιρεία. Δεν έχω καλή άποψη για αυτέ τι θέσει. Αλλά μπορεί να μην ξέρω και ακριβώ τι συμβαίνουν. Οπότε δεν κρατάω. Θεω... Δεν, θέλω, δεν θέλω να είμαι καταγγελτικό. Θεωρώ. Εντάξει, α το αφήσουμε, α το παρκάρουμε λίγο αυτό. Ναι, να γιατί. Στο, στο ε, να ποιμάτι. είμαι και ειλικρινή, δεν έχω γνωρίσει και άτομα να μιλήσουμε λίγο παραπάνω που να έχουν αυτή τη θέση να μου πούνε πώ είναι η μέρα του. Και είναι πιθανό να είναι πολύ σημαντική θέση να έχει. Δεν ξέρω. Mm -hmm. Δεν γνωρίζω. Μου φαίνεται, απλά μου φαίνεται περίεργο, οφείλω να το πω αυτό την παρκάρουμε αυτή. Πάμε στο κομμάτι του, του brand. Ε, ξεκινά από σένα. Σε μέσα ένα έχει βοηθήσει θεωρεί αυτό το, το, πράγμα. Καλά, 100%. Εντάξει. Και του δύο μα έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Το, το, ότι είμαστε, θεωρώ, αρκετά εξώστρεφοι τουλάχιστον για ελληνικά δεδομένα. Και εγώ προσωπικά είμαι πολύ λίγο ευχαριστημένο με το πόσο εξώστρεφοι είμαστε. Δηλαδή, θα ήθελα να πάει επί 10 αυτό το πράγμα. για mm. Ένα με Και θα πω και κάποια πράγματα μετά. Ωραία, λοιπόν, θα, θα πάρω το παράδειγμα της μοναδικής δουλειάς που έχω κάνει, εκτός από τη δικιά μας. <laughs> η οποία είναι ένα τύπου internship, ήταν industrial placement στην ARM, 2013 με 2013. Industrial 2000... placement λέγεται αυτό. Ναι, είναι η πρώτη σου δουλειά. Οκ. Okay. Δηλαδή είναι η πρώτη δουλειά που παίρνεις τύπου βασικό μισθό. Αφού πάρεις πτυχίο. Τώρα, πτυχίο... <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, οπότε ήμουνα εκεί έξι μήνες mm -hmm. και θυμάμαι το πόσο εύκολα ρόλαρε και άνοιξε αυτή η θέση. Αυτό είναι το πρώτο παράδειγμα που θα πω. Γιατί έγινε αυτό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δουλεύαν στι τεχνολογίες που δουλεύαμε και εμείς στο Sorcerer τότε mm -hmm. και όλα αυτά ήταν public σε μας, Δηλαδή μπορούσαν να δούνε άρθρα μου. Open source κώδικα. Πολλά πράγματα. Δηλαδή, του μείωσα το ρίσκο βασικά. Γι' αυτό το προσωπικό... ε, μιλούσα για το πώ θέλω να γράφω software. Αυτό είναι ένα πράγμα. Γι' αυτό παρότι δεν έχει πτυχίο. Γι' αυτό παρότι δεν είχα πτυχίο, με πήραν σε αυτή τη θέση. Mm -hmm. Και ήμουν και πάρα πολύ τυχερό. Δεν θα μπορούσα να ευχηθώ τίποτα καλύτερο στην αυτό γιατί για τη μοναδική του δουλειά. Πραγματικά. Ε, Πάρα πολύ τυχερό και έπαιξε πολύ ρόλο το ότι ήταν τα χαρτιά μου ανοιχτά, να το πω έτσι. Αυτό είναι το λιγότερο. Γιατί όταν έχει branding, branding, όταν είσαι εξώστρεφο, δεν μιλάμε για το. το συζητή, δεν θυμάμαι ποτέ το συζητούσα, αλλά δεν μ' άρεσε καθόλου να λέω πουλάω τον εαυτό μου. Δεν πουλάω τίποτα. Απλά επικοινωνώ τι κάνω και σε όποιον mm. αρέσει. Και θεωρώ ότι κάνω καλή δουλειά. Για να είμαι και ειλικρινή. <laughs> Οπότε, επικοινωνεί το τι κάνει το οποίο σημαίνει ότι βγάζει πληροφορία προ τα έξω, τη σχηματίζει προ κατανάλωση, γιατί δεν είναι το ημερολογιό που τα γράφει για σένα να κάνει journaling προσωπικό. Οπότε ο άλλο με τον οποίο έχει να κάνει μια συναλλαγή, ξέρει περίπου τι θα πάρει. Και αυτό είναι σημαντικό. Και μου έχει τύχει και σε μια άλλη περίπτωση που δεν θα πω γιατί μάλλον χωρίς να το ξέρω παίζει κάποιο είδους NDA αλλά το ότι meetups και ήταν γνωστό το τι κάνουμε μου είχε ανοίξει μια τρομερή πόρτα στη ζωή μου που για, για κάποιο καιρό εμένα καθόρισε το πώς ζούσα. Θα πω μόνο αυτό. Δεν θα πω τίποτα γιατί δεν ξέρω αν μπορώ να πω. Α, οκ. Εντάξει. Εννοείς... Δεν ξέρω αν μπορώ να πω. Ωραία, ωραία. Τα αφήνω, τα αφήνω. Okay. Ναι. Ε, το, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή το ότι σιγά σιγά χτίζεις το ποιο είσαι. Ναι, αλλά πες και για σένα αυτό, αν σε έχει βοηθήσει και πώς. Ε, μενα ένα άλλο καλό που μου έχει κάνει, το οποίο είναι πολύ κοντά σε αυτό που λες εσύ, είναι ότι δεν ξέρω βασικά αν είναι καλό ή κακό, μπορεί να είναι και σε πολύ μεγάλο βαθμό τύχη, οπότε δεν θα πω ότι είναι ο μοναδικός λόγο που έχει συμβεί αυτό, αλλά δεν έχει τύχει ποτέ να κάνω σε όσα συμβόλαια έχω πάρει, τα οποία είναι πιο μεγάλα, τον τελευταίο καιρό, δεν έχει ποτέ... Εγώ να πάω και να στείλω σε μια εταιρεία για να, Α, ναι. για να ξεκινήσει ας πούμε μια σχέση. Mm. Ε, χωρί αυτό να σημαίνει ότι ήταν και κάπου και χωρί να με ε, κάνω κάποια συνεντεύξει κάτι άλλο το πήρα το συμβόλαιο, αλλά δεν έψαξα. Συνήθω. Ναι. Το οποίο ήταν συγκυρίε, ήταν τύχη, ήταν πολλά πράγματα. Έτσι δεν θέλω να λέω ότι αυτό και μόνο αυτό αρκεί. Έχει, ε, τη, έχει τη συμβολή του όμω και αυτό. Δεν μπορεί να το χειρώσει. Αλλά, αλλά έχει πολύ σημαντική συμβολή και επίση το. Ε, το πως ε, μπορεί σιγά σιγά να, να πας και να κερδίσεις το να ακούγεται η γνώμη σου μετά, αυτό βοηθάει. Γιατί το να μπορείς να δώσεις παραδείγματα τα οποία είναι απτά ε, και τα οποία έχουν όντως δουλέψει στο παρελθόν, δεν σε κάνει πανεπιστήμονα ή δεν σε κάνει κάποιον ο οποίος είναι σίγουρα σωστός, αλλά είναι αρκετά ώστε να μπορέσει ο άλλος να σε ακούσει λίγο καλύτερα όταν υπάρχουν ε, 18.000 σήματα εκεί πέρα έξω, και πρέπει να καταλάβει ποιο είναι θόρυβο και ποιο πραγματικά ε, θα μα πάει λίγο μπροστά. Άρα, λοιπόν, σίγουρα αυτό το κομμάτι έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Το κομμάτι το... των πελατών που έχουμε ε, στα κοινά μα πράγματα, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχει βοηθήσει αυτό. Γιατί δεν χρειάζεται να πα να, να πει στον άλλον ότι δεν είσαι ελέφαντα. δεν έχω νιώσει μια φορά ότι χρειάζεται να αποδείξουμε κάτι. Και αυτό δεν πιστεύω ότι προ προφανώ ένα κομμάτι είναι το ότι κάνουμε καλά τη δουλειά μα. Αλλά έχουμε λιγότερου λόγου να αποδείξουμε σε κάποιον ιδιωτικά γιατί κάνουμε καλά τη δουλειά μα, γιατί το, αποδει το αποδεικνύουμε. Μιλάμε δημόσια γι' αυτό. Είναι εκεί. Επίση το γεγονό, μπορεί να σκεφτεί πόσε φορέ έχει πάει κάπου και το ότι υπάρχει κάποιο τρίτο που δίνει έναν καλό λόγο για σένα, αυτό βοηθάει. Φαντάσου λοιπόν να μπορούσε να επεκτείνει τον αριθμό των ατόμων που θα μπορούσαν να πούνε ένα καλό για σένα. Όχι απαραίτητα είμαι σίγουρο ότι ο Πάρη είναι το καλύτερο παιδί. Ναι. Δεν χρειάζεται να, να εγγυηθεί κάποιο για σένα, αλλά να πει ένα καλό λόγο. Να πει ότι Α, τον έχω ακούσει τον Πάρη, μου είμαστε γνωστοί, καλή δουλειά κάνει. Φαντάσου λοιπόν αυτό το, αυτό πλήθο ατόμων να ήταν πολύ μεγαλύτερο. Και να μπορούσαν να, να πούνε Α, έχω ακούσει τον Πάρη σε μια ομιλία και τα πει καλά, έχω διαβάσει ένα, ένα άρθρο του Πάρη και έβγαζε νόημα. Έχω δει ένα ε, λογισμικό νυχτή κώδικα που έχει κάνει πάρει στο GitHub. Και ήταν καλό κώδικα, ρε παιδί μου. Έβαζε ένα νόημα. Είχε ωραία σκέψη. Όλα αυτά τα σημεία και ίσω έχουμε μείνει πάρα πολύ στο κομμάτι του, της, των δημόσιων ομιλιών. Ναι, όχι, θα πάμε και στο async. Αλλά το να, υπάρχει, να υπάρχουν άτομα τα οποία γνωρίζουν τη δουλειά σου σε έναν βαθμό. Γιατί αν δεν έχει δουλέψει με τον άλλον, δεν μπορεί να εγγυηθεί γι' αυτόν. Δεν είναι το ίδιο πράγμα έτσι. Α, δεν, δεν πάμε σε αυτό. Αλλά το να, να έχουν ένα, ένα παραπάνω σήμα το οποίο να λέει ότι «Α, μάλλον μωρέ, αυτό το πράγμα είναι καλό», ξεπερνάει εμπόδια, τα εμπόδια, το εμπόδιο ίσως ακούγεται σαν αρνητικό, ξεπερνάει προκλήσεις, προκλήσεις που θα υπάρξουν αναγκαστικά. Ναι, οκ, okay. συμφωνώ, 100%. Και σου δίνει 100. ένα, ένα πλεονέκτημα. Και εν τέλει, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά εφόσον Μπορεί να ξεπεράσει κάποιε προκλήσει με τέτοιο τρόπο, όταν είσαι Αυτέ οι προκλήσει γίνονται και σιγά σιγά απεριτέ. Δηλαδή, δεν χρειά... Α, από ό,τι φαίνεται, ξέρει, εξωτερικεύοντα πληροφορία, κάποια πράγματα δεν χρειάζεται και να τα ζήσει. Μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολη η ζωή. Mm -hmm. Νομίζω. Ναι, όχι, θεωρώ ότι είναι καλό. Ε, sorry, σε διάκοψα όμω. Όχι. Έλεγα αυτό και. Ναι, τι έλεγα. Α, ναι. Λοιπόν, ότι πρακτικά σου δίνει. Είναι όλα αυτά τα πράγματα κάτι το οποίο μπορεί να λες ότι εγώ θα επενδύω μόνο σε αυτό και θα βασίζω μόνο σε αυτό. Όχι. Ε, μπορώ να κάνω εγώ τα πάντα σωστά, συσταγωγικά και να μην μου γυρίσει πίσω. Μπορεί. Όλα. Κα, τίποτα δεν είναι σίγουρο, ρε παιδί μου. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό τύχης. Υπάρχει ποσοστό ε, που έχει να κάνει με το πώ θα εκμεταλλευτείς εσύ την τύχη σου. Γιατί και αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Γιατί μπορεί να έρθουν ευκαιρίε, αλλά να μην είσαι έτοιμο να τι ε, εκμεταλλευτεί. Mm. Αλλά σίγουρα θα σου δώσει από όσε θα να πάρει, άμα ήταν να πάρει πέντε ευκαιρίε, να το πω έτσι, θα πάρει έξι, mm. εφτά. Μπορεί αυτέ οι δύο-τρει ευκαιρίε παραπάνω να έχουν νόημα. Μπορεί και να μην έχουν νόημα για σένα και να πει ότι ο τρόπο που εγώ κάνω δουλειά είναι να, να είμαι ο καλύτερο δυνατό στο, στο, χώρο μου και επικεντρώνομαι εκεί. Συμφωνώ. Θα σου πω. Λοιπόν, δύο πράγματα τα οποία έχουμε κερδίσει. Το ένα, όχι τόσο σημαντικό, αλλά κάτι είναι και αυτό η αλήθεια είναι και κάτι λίγο πιο σημαντικό όντα εξωστρεφείς και να πάω τώρα στο async e κομμάτι πριν πά στο async e έχω βασικά να να, 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 δώσω μια τελευταία πάσα για, το, για τις ομιλίες μπράβο για να δώσω πάσα πριν, για... δεν θέλω να σε κόψω τα ξέρω πολύ καλά μην φοβάσαι αυτό θέλω να ακούω ε, απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάτι το οποίο αναφέραμε λίγο είναι άτομα τα οποία δεν αισθάνονται άνετα να δώσω Ωραία, λίγο. τέλεια. Πάμε σε αυτό λίγο. Και η κλασική ερώτηση είναι Πώ το κάνει αυτό. Mm. Το έχει. Το έχει, ρε παιδί μου, γι' αυτό είναι εύκολο. Εγώ δεν το έχω. Εγώ έχω απάντηση γι' αυτό, αλλά Πες. θέλω να ξέρω τη δικά σου απάντηση. Η δικιά μου απάντηση είναι ότι είναι δημόσιε οι πρώτε δύο παρουσιάσει στο Sorcerer και μπορεί να δει κάποιο ότι εγώ δεν το έχω. <laughs> είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή είναι ό,τι περιμένει από ένα αμήχανο άτομο το οποίο πάει να παρουσιάσει κάτι το οποίο του αρέσει, αλλά δεν, δεν, δεν ξέρει τι είναι αυτό το οποίο κάνει εκείνη τη στιγμή. Mm -hmm. Είναι live αυτά μπορούμε να τα βάλουμε, είναι έγιοι ντροπιαστικά απλή ο δεν ντρέπομαι, γιατί, αλλά οκ. Δεν, δεν. Μου αρέσει, γιατί νομίζω και εμένα η πρώτη μου παρουσίαση είναι ε, δημόσια, ε, αισθάνομαι ότι είναι και στα αγγλικά αυτή, mm. αν θυμάμαι καλά. Και α, έχω και τη σωστή καρέκλα, το κεφάλι μου ήταν ακριβώς το ίδιο χρώμα της καρέκλας, δηλαδή, λοιπόν, <laughs> ήτανε, ρε παιδί μου κατακόκκινο. Γιατί πάντα με άγχωνε αυτό το πράγμα. Μετά από κάποια χρόνια, για να δώσω για να... μια συνέχεια στην απάντηση αυτή, ε, ενώ τρέχαμε το Sorcerer, τρέχαμε διάφορες παρουσιάσεις, νομίζω είχαμε ξεκινήσει και το Meetup τότε, αν θυμάμαι καλά. Ε, είχα κάνει και κάποια σεμινάρια στο Πολυτεχνείο για ναι. Android τότε, θυμάμαι. Δηλαδή, μ' άρεσε. Φτάνουμε σε ένα σημείο που κάνουμε ένα μάθημα. Ε, και έχουμε να κάνουμε μια, όλο το μάθημα και νόταν μια παρουσία στο τέλο. Ναι. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν το μάθημα αυτό. Ψ. Ψ. Το θυμάσαι. Εντάξει. Ναι, βεβαίω και το θυμάμαι. Ήταν συγγνώμη, μόλι είχα γυρίσει από την ARM Α, τότε. Ναι. Και έχω γράψει το μάθημα κλασμένο από 40 πυρετό. Έχω πάει με 39 πυρετό και έχω γράψει μάθημα. Πώ το πέρασα αυτό το μάθημα, ό,τι που ξέρω δηλαδή. Και μετά είχαμε αυτή τη φοβερή παρουσίαση που θα πω και εγώ την ιστορία μου από αυτή την παρουσίαση μετά. Και είμαστε εκεί πέρα λοιπόν στο μάθημα. Το μάθημα δεν ήταν πολύ δύσκολο όσον αφορά την ύλη του, αλλά σε έβαζε τη διαδικασία να κάνει μια παρουσίαση. Ναι. Στο τέλο, για να, για να περάσει το μάθημα. Και ω κλασικό των πελεχανά που είμαι, μέχρι και εκείνη τη μέρα δεν είχα κάνει τίποτα. Ναι. Δεν είχα ασχοληθεί. Και κάθεσα εκείνη τη μέρα και έκανα την παρουσίαση. Ναι. Και νομίζω πήρα και καλό βαθμό, άθμα καλά, δεν θυμάμαι καν τι και ήταν. Και η πολύ καλή. Και έρχεται κάποιο και μου λέει, ο οποίο έτυχε να είναι μαζί μου στο δεκτήριο την ώρα που ε, την έκανε την παρουσίαση. Και μου λέει, Καλά, πώ γίνεται, μου λέει, εγώ να έχω δουλέψει μία εβδομάδα στην παρουσίαση και εσύ να δουλέψει τέσσερι ώρε και, και να, βγει τόσο καλή. Προφανώ η διάρκεια του παρουσίαση είχε καλύτερα στοιχεία μέσα. Σαν παρουσίαση ήταν καλύτερη. Είχε πιο σωστή πληροφορία. Αλλά το, το τελικό αποτέλεσμα ενδεχομένω να έκλεβα λίγο εγώ παραπάνω. Και του λέω δεν είναι τίποτα, απλά λέω είναι η εκατοστή φορά που το κάνω αυτό. Δεν υπάρχει ολυσία. εκατό. Με την επανάληψη, τα πάντα γίνει καλύτερο. Καταρχά, μιλάμε για το ίδιο μάθημα που ήταν ομαδικό, που ήμασταν τέσσερα άτομα. Δεν θυμάμαι. Ρε. Ένα που ήταν ναι, οικονομικό και έπρεπε να χτίζουν μια επιχείρηση. Κα... Ωραία. Κάτι τέτοιο νομίζω ήταν. Ναι. Βγαίνω σε αυτή την παρουσία στο τέλο γιατί κάτι μα ρωτάνε και. Νομίζω δεν ήταν αυτό βασικά. Α, okay. Αλλά κατάλαβα ποιο λε εσύ. Λοιπόν, λέω γα... για αυτό που πάλι μαζί. Και βγαίνω και λέω κάτι μαλακίε εκείνη τη στιγμή. δηλαδή, <laughs> θυμάμαι γιατί μετά από λίγο, το κάνοντα, δηλαδή, ένα άτομο το οποίο είναι πάρα πολύ ντροπαλό με το να μιλάει δημόσια, μπορεί να καταλήξει με πολύ επανάληψη να γίνει η θρασί. <laughs> δηλαδή, εκείνη τη στιγμή θυμάμαι ότι είχα βγει και. Δεν ξέρω τι, ήταν σε επίπεδο we work αυτά τα οποία έλεγα, <laughs> δηλαδή ήταν φούμαρα εντελώ. <laughs> Το κοινωνικό αίσθημα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω δεν θυ... Αλήθεια, θυμάμαι ότι μετά μα πιάνει αυτό ο καλό μα φίλο που τότε ήταν βοηθό εκεί και βοηθός, έκρινε. Υπεύθυνος, ναι, υπεύθυνο. Και μου λέει. Τι, 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 τι μαλακίε έλεγε, μου, ε? μου λέει. Δεν ξέρω μου λέει αν το καταλάβανε αλλά λέει, Γιατί, γιατί το έκανε αυτό. Anyway, μπορεί να γίνει πολύ θραή και άνετο μετά. Θα βρούμε... Εγώ θέλω να βρούμε τι παρουσιάσει για να δει κάποιο και πόσο έτσι αμήχανο μπορεί να είναι. Μπορεί να γίνεις καλύτερος mm -hmm. με την επανάληψη. Μάλλον θα γίνει άμα το κάνεις συχνά, δηλαδή με τα πάντα γιατί μειώνεται η αβεβαιότητα και θέλω να κάνω ένα plug αυτή τη στιγμή. Ε, Ρίχτω. Ε, και θα είναι και πρόσκληση για τη μικρή κουβέντα θα ήθελα να κάνουμε στο Γιώργο Τζιραλί Open Coffee που έχει και τώρα που ήταν πάρα πάρα πολύ γενναιόδωρος και ευγενικός να μας δώσει χώρο να μιλήσουμε στο Open Coffee σαν Σόρσλερ τότε που ήμασταν τέσσερις ξέρω εγώ τυπάδες ήταν κανένα δύο εβδομάδες πριν ξεκινήσει και εσύ και ήμασταν πάνω εκεί στη... στη, σκηνή και αυτή είναι μια από τις δύο παρουσιάσεις που λέω και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία το ότι ένα άτομο που είχε ένα event έδωσε σε τέσσερις μαντραχαλαίους το χώρο να μιλησουν mm -hmm. Και αυτό πρέπει να το κανω όσοι έχουν meetups. Δηλαδή, ναι, υπάρχει τάση ναι, να πηγαίνω να βρίσκω τις γραμμάτε παρουσιάσεις. ξέρει ότι πρέπει να φέρει και τον Ουμπά. Πρέπει να δώσει χώρο και στον Ουμπά γιατί ξέρει κάτι από αυτό. Η... Και, το, και το λέω legit. Αυτό το οποίο έκανε εκείνη τη στιγμή ο Γιώργο σε εμά μα έδωσε, έδωσε ορμή. Δηλαδή το να το να είσαι χεσμένο μπροστά σε 200 άτομα και να το καταφέρει όμω, δηλαδή να, να, να κάνει μια παρουσίαση η οποία είναι χάλια. ναι. Να το κάνει. αυτό που μπορούσα να το Ναι, Να είσαι αυτό, λέω. Το, το θυμάμαι. Και, και, θα, θα σου πω, θυμάμαι και την ατάκα που είχε πει, τότε δεν μιλούσαμε, δεν κάναμε παρέα. Αλλά μετά πιάνει τον κοή και του λε: Έχω μια ερώτηση, πώ γίνεται να είστε τόσο γαμάτι. και, <laughs> 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 και μου είχε φανεί πολύ αστείο αυτό. Ήταν πάρα πολύ καλό. Και το ότι το ολοκληρώνει αυτό, εγώ σου λέω χάλια, 0, 0 στα 10 και το ολοκληρώνει αυτό που μόνος σου δίνει με αυτοπεποίθηση. Και σίγουρα έχει παίξει ρόλο σε αυτό το οποίο είμαστε σήμερα, 100 τα fucking 100. Οπότε θεωρώ πως όποιος διοργανώνει τέτοιου τύπου εκδηλώσεις πρέπει να δίνει βήμα. Ε, συμφωνώ πλήρως. Και το κοινό να μην είναι τοξικό. Όχι, πρέπει να αγκαλιάζει ε, καινούργια άτομα που κάνουν μια προσπάθεια, να τα βοηθά. Όχι ναι. να, να μην έχει άποψη και να λες ότι όλα είναι τέλεια. Δεν, δεν νομίζω ότι αυτό Όχι, πρέπει να πει την άποψή σου, να πει την αρνητική άποψη, αλλά πρέπει να είσαι τεχνικό, δεν πρέπει να προσβάλλει το άτομο, δεν πρέπει να λες πράγματα τα οποία είναι άσχετα. Πρέπει βασικά να υπάρχει επικοδομητική κριτική. Δηλαδή, κριτική μέσω τη οποία να αναδειχθούν ενδεχομένω ασάφειε ή πράγματα τα οποία μπορούν να βελτιωθούν, αλλά και το πώ μπορούν να βελτιωθούν. Ναι. Όχι η φάτσα είναι σα κατά. Ναι, ναι. Θυμάμαι. Κανεί δεν βοηθάει. Αυτό δεν είναι public speaking, αλλά θυμάμαι ότι όταν είχαμε πάει στην Αμερική με το Σόρσλερ, μιλούσαμε με ένα τύπο ο οποίο. Δούλευε τέλο πάντων σε μια εταιρεία και του δείχναμε το, το προϊόν μα. Και κάποια στιγμή αυτό ήταν πάρα πολύ επικριτικό και με πάρα πολύ κακό τρόπο. Και κάποια στιγμή λέει την ατάκα. Εντάξει, με ένα αυτο, άμα το χρησιμοποιούσαν οι πάλι λέει, μου, θα του θα τους από, απ το έκλεισα στη από εκείνη τη στιγμή. <laughs> δεν έχει νόημα. Ναι. Δεν, α, είναι, είναι, τέτοιου τύπου σχόλια. Ότι α, θέλω να λέω, κάνει ένα σοβαρό, δεν θα χρησιμοποιήσει αυτό. Τέτοιου τύπου σχόλια είναι, είναι δηλητηριώδη. Δεν έχουν καθόλου χώρο. Άλλο αυτό και άλλο να πει. Εγώ στο προϊόν σου λε ότι κάνει αυτό. Εγώ δεν βλέπω πώ μπορεί αυτό να δουλέψει. Μπορεί να το πει αυτό. Δεν βλέπω πώ αυτό μπορεί να δουλέψει. Γι' αυτό και αυτό το λόγο. Γι' αυτό και αυτό το λόγο. Αυτό είναι χρήσιμο όμω. Γιατί ο άλλο μπορεί απλά να επικοινωνεί κάτι λάθο. Ή μπορεί να το ανοίξει μια πόρτα. Είναι χρήσιμο αυτό εκείνη τη στιγμή. Θα μπορούσε αυτό να σου πει ότι εγώ δεν θα ήμουν ποτέ OK με, με τον κώδικα τη εταιρεία Μέσω του υπαλλήλου μου να βρίσκεται στου δικού σου servers Για... Που δεν ξέρω τι ασφαλεί. Ναι, έχεις. γιατί, ναι, αυτό. Και εκεί πέρα μπορεί να πα και πει. Πείς... Ναι, αυτό είναι προφανώ. Είναι ένα valid επιχείρημα τεχνικό το οποίο εμένα θα με βάλει στη σκέψη και θα πούμε. Μήπω να το κάνουμε on-premise. Μήπω <laughs> να κάνουμε sourceler enterprise. <laughs> αυτό έχει υπάρξει σε business plan, να ξέρει. Α, το ξέρω. Λοιπόν. Αυτά. Πάμε να φύγουμε από το public speaking και από τι δημόσιε παρουσιάσει. Δεν μπορώ με τίποτα. Δεν ανεβαίνω πάνω σκηνή και μου κόβω τα πόδια, ρε μου. Δεν, 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 το έχω. Ή είναι στο μυαλό μου, ή η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν νομίζω ότι όμω τελειώνει το σύμπαν εκεί πέρα. Ποιοι άλλοι τρόποι υπάρχουν. Θα πω ένα τελευταίο σχόλιο γι' αυτό. Α. Για το... Θα δώσω δύο τελευταίε επιλογέ. Μία επιλογή είναι αυτό το οποίο προσωπικά κάνω σε σημαντικό βαθμό τελευταία και νομίζω το κάνει κι εσύ. Και λέγεται freestyle. Απλά στι παρουσιάσει. Βγαίνει και το γιολάρι. Αυτό, αυτό είναι το ένα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να θέλει μια αυτοπεποίθηση αυτό παραπάνω. Αλλά εμένα, ακόμα και τώρα, άμα έχω να κάνω μια παρουσίαση η οποία έχει κάποια slides και έχω κάποιο κοινό, εντάξει. Μπορεί και να κομπλάρω λίγο σε κάποια σημεία γιατί δεν θέλω να χάσω τη, τη σειρά. Δηλαδή, γιατί όταν κάθομαι και κάνω τη σειρά, δεν θέλω να το χαλάσω αυτό που έχω στο μυαλό μου. Mm -hmm. Θα στεναχωρηθώ δηλαδή άμα γίνει. Δεν, δεν κομπλάρω, αλλά με νοιάζει, ρε παιδί μου. Το freestyle είναι λίγο okay, ρε παιδί μου. Ξέρω ότι θέλω να μιλήσω γι' αυτό και όπω πάει. Δηλαδή, κοιτάζω την ώρα και το μαζεύω. Οπότε είναι αυτό, άμα κάποιο πιστεύει ότι είναι ok με αυτό. Και ο, ο κόσμο από κάτω είναι ok να βλέπει παρουσιάσει οι οποίε είναι χαλαρέ και πιο έτσι. Ωραία. Κατά δεύτερον, η παρουσίαση δεν χρειάζεται να είναι σαν του Steve Jobs. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είναι στην εντέλεια. Οπότε, it's ok να βγει και η παρουσίαση να είναι όπω αυτέ που κάναμε εμεί και χειρότερη. Μπορεί να το δει. <laughs> οι πρώτε εννοώ. Το άλλο μπορώ να πω είναι ότι μπορεί να έχει ένα χαρτί. Ό,τι πιο απλό, με 5 points. Mm -hmm. Και να έχει. τι σημειώσει σου. Και ο παιδί τι θέλω εγώ να πω για αυτά. Έχετε σε ένα χαρτί. Και διάβαζα εκείνη τη στιγμή. Κάνει την παρουσίαση. Ε, και γράψεινα. Ένα άλλο πράγμα το οποίο. Ναι, εμένα με έχει βοηθήσει στην αρχή. Δηλαδή, ειδικά στην Αμερική που κάναμε παρουσιάσει πάρα πολύ στα αγγλικά. Ναι. Ε, κάναμε κάθε βράδυ τι παρουσιάσει μεταξύ μα και τι γράφαμε. Τι ωραία! Και ναι. ε, ανταλλάζαμε μετά γνώμε, απόψει. Γράψτε την κάτω και διάβασε την έκθεση. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Και κοίτα το χαρτί, μην κοιτά το κοινό την πρώτη φορά. Κι, μην κοιτά το κοινό. Άμα έχει stage fright, δηλαδή έχει φόβο, κοίτα το χαρτί. Και κάποια από φορέ θα κοιτάξει το κοινό για ένα δευτερόλεπτο και μετά το κοιτάξει για δύο. Φοβόμουν πάρα πολύ εγώ τι παρουσιάσει. Βέβαια, να πω ότι μένα πάντα στο μυαλό μου άρεσε η ιδέα. Το ότι μιλάω, κάνω. Βοηθάει πάντα μου άρεσε η ιδέα, το οποίο βοηθάει. Αλλά και να μην το έχει αυτό, αν θέλει να διευρύνει του οριζοντέ σου, γράψτε το και διάβασέ του. Mm -hmm. Αυτό. Και άλλο ένα τελευταίο. Μπορεί να είσαι έτοιμο και τι ερωτήσει που θε εσύ να ρωτήσει στο κοινό για να, για να σε βοηθήσουν να διευρύνουν του σου. Ναι, πολλέ φορέ. Καταρχά, το να υπάρχει διάδραση στην παρουσίαση νομίζω ότι ναι. κάτι το οποίο ειδικά σε πιο μικρά κοινά όπω το ένα meetup είναι. Και για να δώσω και βήμα, εμεί θα χαρούμε πολύ στον Docker Athens να έχουμε κάτι τέτοιο. Εννοείται. Να το πω. Οπότε στείλτε μα ένα μήνυμα, hey παπάκι μικρή και να το, να το κανονίσουμε. Εννοείται, με πολύ μεγάλη χαρά και με, με βοήθεια από εμά, αν χρειάζεται, ακόμα και. Στο πώ να αστεθεί η παρουσίαση σε επίπεδο slide. Και το έχουμε κάνει και με ένα άτομο το οποίο μας είχε στείλει στο shortlist, παιδιά. μας είχε πει: Σα πάω, θέλω να δουλέψω σε εσά και χωρί χρήματα τέτοια. Και λέμε: τι Δεν παίζει κάτι τέτοιο. Πάμε να κάνουμε κάτι open source και να το παρουσιάσουμε στον Docker Athens. Και έγινε. Mm -hmm. Ναι. Και είχε stage fright το παιδί, αλλά βγήκε η παρουσίαση. Οπότε. απλά κάντε το. <laughs> ναι. Ωραία. Αλλά και εγώ θα ήθελα να, να ακουμπήσουμε λίγο και, και άλλε μορφέ. Ναι, 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 το ετοιμάζω. Οπότε, τι άλλε μορφέ εξωστρέφεια. Γιατί, για παράδειγμα, εσύ μίλησε για την ARM. Η ARM ναι. δεν είχε δει κάποια παρουσίαση δικιά σου. Δεν είχε δει να μιλά, κατά πάσα πιθανότητα. Δεν το ξέρω. Αυτό ξέρω όμω. Δει... Ξέρω όμω ότι κάποια στιγμή του πήρα άδεια για να πάμε στο Κάρντιφ. Ναι, αλλά αυτό ήταν αφού είχε. Ναι, θα σου πω όμω. Πειράδε για να πάμε στο Κάρδιφ να παρουσιάσουμε μια πολύ ωραία ιδέα που το είχαμε πει Open Develop τότε και έχω ακόμα το GitHub Repository. Ναι. Ε, εντάξει, κάτι θα κάνουμε με αυτό κάποια στιγμή. Με τα πάντα. Ε, και του στέλνω την παρουσίαση μετά και μου λένε ότι να κάνει και για εμά. Να στείλουμε, ξέρω εγώ, κάπου. Δεν θυμάμαι τι του είχα πει. Ναι, δεν, δεν ξέρω, παίζει. Πέ, <laughs> Αλλά. Αυτό μου άνοιξε και μια πιθανότητα μέσα στην εταιρεία. Μπορεί να γίνομαι Evangelist, δεν ξέρω, ρε, παιδί μου. Mm -hmm. Αλλά πραγματικά, δηλαδή, η εξωστρέφεια απλά ανοίγει. Δηλαδή, mm -hmm. ανοίγει πιθανότητε η οποιαδήποτε εξωστρέφεια. Και πάμε στην ARM, επειδή απλά αυτό ήθελα να σου πω το κομμάτι του, του public speaking που έχει τύχει να, να κάνω εκεί. Η, η ARM είχε δει κατά πάσα πιθανότητα το κώδικα μου στο GitHub. Mm -hmm. Αυτό το θυμάμαι βασικά, νομίζω ότι είχαμε. Ναι, βασικά 100%. Ξέρει τι είχε δει. Τι. Λοιπόν, είχαμε κάνει ένα open source project με την istec το οποίο λεγόταν lithium Lissium. Λύκειο. Oh, το οποίο ήταν... μάζευε, σου βγαζε τα. έβαζε κάτι στοιχεία και σου έβγαζε τα... τα αποτελέσματα σε μια μορφή CV που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν θυμάμαι πώ λέγεται. Oh, right. Πού το θυμήθηκα αυτό, μπορώ να ψάξω να το βρω. Και με πιάνει. Ο Dan, ο manager μου, και μου λέει στη συνέντευξη έχω δει αυτό το project, το open source που έχεις. Το, τώρα, το, τώρα, συγγνώμη, το θυμήθηκα. Ακριβώς με λεπτομέρεια. Και μου λέει πες μου γι' αυτό μου φαίνεται ενδιαφέρον. Από το τίποτα. Από το, τίποτα. Από, το τίποτα. Ενώ, από, μία, από ένα project ενός φοιτητικού οργανισμού Ναι. το οποίο είχε γίνει για πλάκα, ας πούμε. Ναι. Και δεν ήταν, νομίζω, και κάτι ιδιαίτερα φοβερό. φοβερό. Ήταν ενδιαφέρον, είχε νόημα. Είχε, είχε XML parsing μέσα, α ναι. πούμε. Είχε κάτι. Ε, δεν λέω ότι ήταν κάτι άχρηστο. Όχι, είχε, ναι. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν. Είχε κάτι να συζητήσουμε όμω. Ακριβώ. Είχε κάτι να συζητήσουμε. Το οποίο ήταν. Δηλαδή. Κάποιο μπορεί να σκεφτεί για να τα βγάλουμε αυτά από τη μέση. Ότι ξέρει τι. Ε, ναι, αλλά ο άλλο πώ ξέρει ότι όντω το έγραψε εσύ και δεν έχει, ξέρω εγώ, ghost writer, κάποιον. Εντάξει, όταν μιλά με κάποιον. Εντάξει, το καταλαβαίνει, φαντάζομαι. Άμα είναι. Ρες, εγώ Έχω τύχει σε συνεδέυξη με παιδιά τα οποία είχαν ασχοληθεί με προϊόντα ή projects τα οποία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και τεχνικά ενδεχομένω και ανώτερα από αυτά που είχε τύχει να κάνω εγώ. Ε, αν ο άλλο δεν είχε ασχοληθεί με αυτό το προϊόν, το καταλάβαινε. Δεν χρειαζόταν πολλά-πολλά. Ναι. Και τέλο πάντων, ήθελα να πω δύο πράγματα τα οποία μα έχουν βοηθήσει. Το ένα είναι. Παλιά, τώρα το έχω κόψει. Τέλο πάντων πήγαινα στο Stack Overflow και ρωτούσα ερωτήσει. Να mm δείτε το κόσμο γιατί γράφει και -hmm. τόσο κώδικα. Έγραφα ερωτήσει στο Stack Overflow. Έχω κάνει κανένα δυο ερωτήσει, οι οποίε τώρα τι βλέπω και λέω, αλλά Δεν θα το ρωτούσαμε τίποτα αυτό τώρα. Και απ' την άλλη, έρχεται να με διαψεύσει η πραγματικότητα. Είναι κάτι ερωτήσει τύπου: Γιατί όταν πατάω enter στη φόρμα με JQuery, δεν λειτουργεί το submit event. Είναι, είναι τέτοιου τύπου εντελώ. Mm -hmm. Αυτά μου έχουν δώσει. Εγώ, by the way, στο Stack Overflow έχω κάνει εξαχίλιαρο rating. Το οποίο είναι καλό. Είμαι moderator, έχω τέτοια πράγματα. Δυνατό. Ναι. Το οποίο πρώτα απ' όλα αυτό έγινε γιατί πολλοί κόσμοι βρήκε χρήσιμε κάτι ερωτήσει. Τι οποίε τώρα που τι βλέπω με την πρώτη σκέφτομαι, τι κλασμένε ερωτήσει. Αλλά όταν τι ξαναβλέπω, λέω. Έχουν δώσει αξία όμω. Και έχουν βοηθήσει κόσμο. Οπότε αυτό είναι το ένα πράγμα. Ότι όχι λέγοντα τι έχει κάνει, ρωτώντα κάτι. Φανταστικό. Ναι, μπορεί να βοηθήσει κόσμο εκτό από σένα. Η ερώτησή μου έχει βοηθήσει χιλιάδε κόσμο. Είναι μια πραγματικότητα αυτό το οποίο δεν μπορώ να το αναιρέσω. Και αυτό μου έδωσε και κάποια δικαιώματα στο Stack Overflow και όταν κάναμε το XTRN.js έφτιαξα και ένα tag για να μαζεύονται όλε οι ερωτήσει εκεί. Ένα πράγμα. Δεύτερο. Ένα tag το οποίο βοήθησε το να μεγαλώσει το XTRN.js. Το οποίο θα φέρει κόσμο στο Sourceler. Το οποίο έφερε κόσμο στο Sourceler και το οποίο έφτασε να είναι στο Visual Studio Code. Ναι. Δηλαδή, είναι, είναι κάτι το οποίο πρακτικά, άμα το πάρει με το νόμο τη πεταλούδα, λέγεται αυτό. Ναι. Ότι, ότι είχε μια πορεία για το πώ το Submit Events JavaScript, α πούμε. Σε JT, ναι. Βοήθησε και... στο να φτιαχτεί το Terminal του Visual Studio Code. Ναι, δηλαδή, άμα το δει, α πούμε. σε... Σωστά. Όντω. Δεν λέω ότι όλα θα είναι έτσι. Όχι, και δεν σου λέω ότι ήταν και ο καθοριστικό παράγοντα, αλλά είχε μια συμβολή την οποία δεν μπορώ να την αφαιρέσω. Mm -hmm. Είναι πραγματική. Και. Το άλλο είναι το ότι. Το οποίο αυτό πάει στην πλευρά του εργοδότη αυτή τη στιγμή. Ανοίγουμε αιτήσει για αιτήσει, ανοίγουμε θέσει εργασία και έρχονται άτομα τα οποία ξέρουν τι κάνουν σαν εταιρεία. Mm -hmm. Και σχολιάζουν τα project μα. Και βγάζει και από τη συζήτηση πολλέ φορέ το αν κάποιο θα του άρεσε να δουλεύει εδώ πέρα. Δεν λέει ότι έρχονται πολλά άτομα γιατί του αρέσει, mm. ενώ ότι είναι φοβερό και οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Αλλά τα άτομα τα οποία θα του άρεσε κάτι τέτοιο και ενδιαφέρονται, ναι. θα στείλουν. Σωστά. Λύνει και, αυτές, και από αυτή τη μεριά της απορίας. Ναι. Είναι πάρα πολύ θετικό. Και το άλλο που έχω να πω είναι το ότι για παράδειγμα κα, έκανα, κάναμε, γύρισα ένα βίντεο πριν δύο εβδομάδες για μια βιβλιοθήκη open source που έχουμε, mm -hmm. η οποία λέγεται Django Prose και είναι για να γράφεις rich text σε, σε Django σου δίνει κάποια ενδιαφέροντα utilities και ένα πλήρε workflow οπότε αν θέλεις να έχει κείμενο το οποίο έχει bold, attachments, εικόνες, τέτοια πράγματα δίνει. κατά τη γνώμη μου είναι εντάξει το φτιάξαμε κιόλας αλλά είναι το, η καλύτερη βιβλιοθήκη που μπορείς να έχεις για αυτό στο Django για διάφορου λόγου. Θα το χρησιμοποιήσω και εγώ σε ένα. Ναι. Είναι, ναι, γιατί φροντίζει πολλά πράγματα. Μπορεί, σου φροντίζει τη βάση δεδομένων, σου φροντίζει το UI, φροντίζει να είναι ασφαλέ αυτό out of the box. Είναι πολύ καλό. Δεν είναι το ότι απέταξα ένα editor ε, WYSIWYG. Είναι καλό. Λοιπόν, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και λέω, OK, θα μαζέψουμε το ρύθμι, θα γυρίσω ένα βίντεο που θα δείχνουμε πώ το χρησιμοποιούμε. Και πάμε, ξέρω εγώ, να το ανακοινώσουμε. Κάνουμε και ένα blog post. Το είδε κόσμο αυτό στο Reddit. Πολλοί. Mm -hmm. Γράψανε κάποιε ερωτήσει. Γιατί όχι, μάθανε την εταιρεία μα λίγο παραπάνω. Και κάποιοι κάνουν δουλειά δωρεάν καλύτερα. Γιατί όχι, ναι, μου βάγει μια μέρα όλο αυτό. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή κάποιο από όλου αυτού μπορεί σε κάποια άλλη στιγμή να είναι αυτό που θα πει Α, του έχω ξανακούσει αυτού. Κάνουν καλή δουλειά στην Τζάγκο. Ναι. Μπορεί και να μην γίνει ποτέ. Μπορεί και να μην γίνει ποτέ, αλλά είναι μια επένδυση η οποία κάνει. Ακριβώ. Ε, ο πρώτο μα μη Έλληνα πελάτη στη Logic ναι. ήρθε από το Sorcerer. Σωστά. Είχε δει τι κάνουμε εκεί, ήταν πελάτη στο Sorcerer. Σωστά. Και μετά λέει, Α, επειδή μου αρέσει όλο αυτό που κάνετε, πώ εξηγείτε πράγματα και τι κάνετε, μα έδωσε ένα πρώτο ναι. project. Και μετά συνέχισε πάνω σε αυτό. Σωστά. Και τώρα, μάλλον, θα κλείσουμε και άλλη συμφωνία μαζί του. Αλλά αυτό δεν έγινε. Δεν μπορεί να πα και να πει ότι αυτό θα το κάνω. Δεν είναι ε, ανταλλακτική η, η σχέση. Όχι. Ό, όταν το κάνει αυτό, φαίνεται. De... Μπορεί και... κάποιο να το κάνει τόσο στοχευμένα που να δουλεύει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να δουλεύει, δηλαδή. de... Φαίνεται. Κατά με φαίνεται. Δηλαδή γιατί είναι κοντόφθαλμο. Δηλαδή αυτό πρέπει να το κάνει για την επένδυση. Αλλά πα και βλέπει. τον blog του Σόρσλερ. Ναι. Ακόμα έχει απίστευτη κίνηση. μια μέτρα τα οποία. Δεν μπαίνει ο άλλο στη διαδικασία μετά να, να κάνει ναι. εγγραφή στο Sorsler και να ξεκινήσει να το χρησιμοποιεί ή μπορεί και να το κάνει. Και κάνουν, έρχονται κάτι συνδρομές από εδώ και από εκεί. Άρα έχει κίνηση σε άρθρα ναι. τα οποία έχουμε γράψει πριν από 7 χρόνια ξέρω εγώ. Ναι και το ένα είναι ένα από αυτά που θα βάλουμε κάτω που είναι για το Smart Saving το οποίο το είχε υλοποιήσει ο Θανάσης και νομίζω και... έχει γράψει και, ο και ναι, το Ναι, νομι... νομίζω, θα ο Θανάσι είχε γράψει και το άρθρο, γι' αυτό το λέω κιόλα. Θα, το... θα το δούμε. Είναι πολύ καλό. Εκεί έχει και ένα ωραίο graph που δείχνει πώ έχει μειωθεί ο χρόνο με το mm -hmm. Dif-Match Patch. Πάρα πολύ ωραίο άρθρο. Για κάτι το οποίο βοήθησε εμά. Ναι. Βοήθησε ενδεχομένω κάποιο εκεί πέρα έξω. Πρέπει να τα, να τα επαναφέρουμε εργά αυτά τα πράγματα. Ναι, ισχύει. Μη πω τώρα μόλι κλείσουμε να πάω να γράψω κάτι και ό,τι βγει. Ξέρω εγώ. Μάλισο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό Ωραία. Έστω ότι το άρθρο σου πέφτει βαρύ. Γιατί όντω είναι κάτι λίγο πιο βαρύ και εγώ πλέον δεν γράφω τόσο συχνά. Mm -hmm. Δηλαδή δεν γράφω ούτε ένα το μήνα. Ένα το τρίμηνο θα το γράψω, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, οπότε η μία επιλογή είναι το άρθρο. Η άλλη το Twitter. Το Reddit. Mm -hmm. το, Reddit το Stack Overflow. Το LinkedIn. Το LinkedIn. Το GitHub. Το... Στο GitHub. Κώδικα. Δικό σου κώδικα. Κώδικα σε άλλου. Ναι. Πολλοί, α πούμε, ε, έχει τύχει να πάρουν. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό, αλλά άλλοι έχουν τύχει να πάρουν θέση σε μια εταιρεία. Επειδή βρήκαν κάποιο ανοιχτού κώδικα λογισμικό το οποίο είχε εταιρεία, του είχε αρέσει και το λογισμικό έτσι, δεν πρέπει ναι. να το κάνει τέτοιο ω χήμα. Του είχε αρέσει, του βοηθούσε σε κάτι και πήγαν και κάνανε μια συνεισφορά εκεί. Και από τη συνεισφορά αυτή ξεκίνησαν να έχουν μια σχέση με την εταιρεία ή με κάποιου πραγματιστέ μέσα εκεί. Και όταν έφτασε η στιγμή που άνοιξε μια θέση, που εκείνοι κάνανε αίτηση ή που του βρήκε ενδεχομένω κάποιο ε, ε, άνθρωπο του HR και του είπε: Σε ενδιαφέρει αυτή η θέση. Υπήρχαν ένα-δύο άτομα μέσα εκεί που είπαν: Ωχ, oh, έχω δουλέψει με τον Μπάρι. Καλά, ναι. Δεν μπορεί να το κάνει για να βρει δουλειά. Αν μπορεί να το κάνει. Έτσι, 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 έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα να έχουν φύγει κάποια πράγματα, α το πούμε από τη μέση. Να το πω. Και για να πούμε και κάτι άλλο, ο κόσμο μπορεί να σκεφτεί: Μα αυτό έχει κάνει τόσο καλή δουλειά, τι θα γίνει αν εγώ κάνω κάτι και μου το απορρίψουν, δεν είναι τόσο καλό. Καν, Κανεί δεν νοιάζεται. Αυτό που νοιάζεται. Ο κόσμο είναι το ότι προσπαθεί να επικοινωνήσει. Και κακά τα ψέματα, αν προσπαθεί να επικοινωνήσει, θα γίνει καλό στην επικοινωνία. Και το να γίνει καλό στην επικοινωνία είναι μόνο καλό. Δεν, δεν είμαστε κοινωνικό. Αυτό δεν το, δεν το γλιτώνουμε. Λόγο που αυτή τη στιγμή ο άνθρωπο δεν είναι ανάμεσα στα άλλα πεθήκια, είναι επειδή ανέπτυξε την κοινωνικότητα. Ένα από του κυρίαρχου λόγου. Mm -hmm. Στον βαθμό που την έχει η ανάπτυξη, γιατί και άλλα ζώα έχουν κοινωνικότητα. Αλλά αυτή η συνεργασία, το ότι είσαι καλό εκεί. Εγώ είμαι εδώ κοίτα αυτό, η οργάνωση τη σκέψη. Είναι καθοριστική. Και αυτό μετά βοηθάει και εσένα τον ίδιο εσωτερικά. Εγώ τουλάχιστον το νιώθω πάρα πολύ σε μένα και δεν έχω δει ούτε μία περίπτωση που αυτό δεν ισχύει. Απλά πρέπει να ξεπεράσει το barrier ότι αυτό που θα βγάλω έξω πρέπει να είναι τέλειο, γιατί ποτέ δεν θα είναι. Καλύτερα βγάλε έξω κάτι. Το podcast. Φα το podcast. δεν το κάναμε τέλειο. Πήγαινε Πήγαινε δες το πρώτο πάω, επεισόδιο. Πάω και το βλέπω κάθε φορά. Είναι μια GoPro η οποία έχει μπει στραβά. Ναι. Η οποία έχει ευρυγόνιο φακό και είμαστε λε και είμαστε σε κάτι παλιέ ταινίε που σου δείχνουν πώ θα πα και καλά στο διάστημα που ναι, ναι ναι, 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 κάπως. Ένα μικρόφωνο ανάποδα. Ένα μικρόφωνο ανάποδα που το πρώτο σχόλιο ήταν ε, παιδιά, απλά την επόμενη φορά το μικρόφωνο που βάλετε σωστά. <laughs> ήταν, <laughs> το οποίο. Δεν ήταν αρνητικό. Ήταν καλή κριτική γιατί θα το είχαμε ακόμα ανάποδα. Ναι, 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 ναι κάτω, και όλη αυτή η διαδικασία δεν θα γινόταν ποτέ αν δεν λέγαμε ότι θέλουμε να βγάλουμε κάτι προ τα έξω. Θα το φτιάξουμε. Μετά από κάναμε βελτιώσει, μετά πήραμε δύο μικρόφωνα. Μετά φτιάξαμε τον τοίχο να είναι λίγο πιο ωραίο. Μετά φτιάξαμε τώρα το... την ηχό. Ποιο είναι το πιο δημοφιλέ επεισόδιο τη μικρή κουβέντα. Α, ξέρω. Αλλά. Γιατί. Γιατί είναι ένα επεισόδιο το οποίο μιλάει για μια αποτυχία στην πραγματικότητα. Ναι. Το γιατί δεν πήραμε πτυχίο. Είναι. Ναι. Γιατί ό,τι και να κάνει, το ότι θα πει ότι πετύχαμε κάποια πράγματα ανεξαρτήτω του πτυχιου mm -hmm. δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε αποτύχει να πάρουμε πτυχίο. Εννοείται. Είναι απο... Μέχρι στιγμή τουλάχιστον. Είναι μια αποτυχία. Εντάξει, πιθανότητε δεν είναι με το μέρο μα. Δεν είναι με το μέρο μα, αλλά ποτέ μιλέ ποτέ. Σωστό. Παρ' όλα αυτά έχουμε πει ότι θα πάμε ένα εντεκτήριο. Ναι, θα πάμε ένα εντεκτήριο λοιπόν. Ε... Θα πάμε για, τέτοιο, για την εθελοντική ομοδοσία. Ναι. Εντευκτήριο να δώσουμε κάτι βιβλία παρατημένα που έχουμε και θα δουλέψουμε εκείνη τη μέρα από το τη σχολή. Οπότε, Εκαλώ. αν είστε στο, στο MVP, εντεκτήριο ηλεκτρολόγων, στην επόμενη ομοδοσία. Οπότε, έτσι για να βάλω και να, να ψάξω ναι ναι, 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 ομοδοσία, ναι, 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 ναι. Θα είμαστε εκεί. Ναι, ναι, ναι. Οπότε. Θα το κάνουμε. Ναι, όχι, θα το κάνουμε. Το καλύτερο επεισόδιο. Το οποίο έχουμε κάνει είναι ένα επεισόδιο το οποίο μιλάει για μια προσωπική αποτυχία και τον δύο μα. Mm -hmm. Οπότε. Απλά μιλάει για σένα. Είναι, είναι όλα εμπειρίε, είτε θετικέ είτε αρνητικέ. Είναι στο τέλο τη μέρας μια εμπειρία από την οποία μπορεί να πάρει κάτι και να πά πιο μπροστά. Ναι. Και το να εκτεθεί σε βοηθάει να συνειδητοποιήσει ότι κι άλλοι αποτυγχάνουν, κι άλλοι έχουν διαφορετικέ απόψει, ούτε ότι είσαι τέλειο κάπου, ούτε ότι είσαι χειρότερο κάπου. Και τι. Δεν είσαι τέλειο. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειο. Δεν είσαι τόσο σημαντικό για να είσαι τέλειο. Έχει πάρα πολύ σημασία. Αλλά είσαι αρκετά σημαντικό για να σε ακούσουν γύρω σου. Όπω και οι υπόλοιποι. Μου αρέσει. Ναι. Θα... θα, κρατήσω αυτήν την ατάκα για το τέλο. Είχα τέτοια, έχω τέτοια τιμή τώρα. Ναι, ε, ήταν πολύ καλή. Ήταν... I am humbled. Humbled. <laughs> ναι. Ωραία. Φανταστικά. Πολύ ωραίο. Μου άρεσε τελικά. Ναι. Πήρε πιο ωραία τροπή από ό,τι είχα στο μυαλό. Ναι. Πολύ ωραίο. Είδε. Μπράβο, Οργανικό. Τι, γιατί. Και εσύ στην την ιδέα. Εκεί θα πήγαινε το θέμα ανεπιφύλακτα. Ε, Αδιαμφισβήτητα. Θαυμάσια. Έχουμε προτάσει. για το κλείσιμο. Για το σβήσιμο. Α. Δώσε μου μισό λεπτό. Για, για πε μια εσύ και θα δω. θα, έχω, ε, θα κρατήσω το θέμα του προηγούμενου επεισοδίου. Οπότε θα πάω σε ε, ε συνοπείο. Αφού πήγαμε νεμέα, τώρα θα πάμε προ τα πάνω ε, στη Γουμένισσα. Και θα πω το οποίο Αϊδαρίνη, πάρα πολύ ωραίο ε, ξινόμαυρο και νεγκόσκα και γουμένες, αντίστοιχα, πολύ ωραία κόκκινα, πολύ ενδιαφέροντα. Κάτω μια δοκιμή, μπορεί να έχει χαβαλέ. Αν Τέλεια. Και είστε πάνω από αυτό. Εγώ θα προτείνω ένα κόμικ το οποίο ξεκίνησα να διαβάζω, είχα προτείνει το κομιξάδικο από το οποίο το αγόρασα και τώρα θα πω και το κόμικ το οποίο το αγόρασα. Είναι ένα ιδιαίτερο κόμικ, το, το οποίο λέγεται 1800 και είναι ελληνικό. Έχει να κάνει με, το, με την περίοδο πριν το 1821. Okay. Και είναι τύπου western, α πούμε, και δείχνει την ιστορία μια οικογένεια πριν από τότε. Οκ, okay, δεν περίμενα να θα υπάρχει κόμικ το οποίο ναι, ναι. πραγματεύεται αυτό. Είναι, είναι, ωραίο, είναι, ωραίο, είναι ωραίο. Και δείχνει έτσι μια οικογένεια από την Ελασσόνα που καλούν, εκεί στις, που αρχίζει και χτίζεται ας πούμε, η Επανάσταση και καλούν τον πατέρα που ήταν καβετάνιο να ξανασυμμετάσχει είναι, είναι ωραίο. Δεν είναι, εμένα δεν μου φαίνεται cringe γιατί, γιατί μπορούν εξίζω, όλα αυτά, τα επαναστάσει αυτά να γίνουν λίγο περίεργα. Κατά τη γνώμη μου, η αισθητική είναι ωραία. Που είναι, που είναι πολύ σημαντικό. Όχι, okay, πολύ ενδιαφέρον. 1800, ναι. Είναι ωραίο. Μια χαρά. Τέλεια. Οπότε, ε, μικρή κουμπέντα.fm slash s04 slash εδώ, δυσκολεύομαι. Πρέπει να είναι ε13. Δεν είναι 14 τώρα. Νομ... Δεν ξέρω. Κόλλησα τώρα να ξέρει. Εντάξει. Παιδιά, μικρή κουβέντα .fm, το πιο πρόσφατο επεισόδιο. Ναι, Διαφορετικά, απλά μπείτε σε σεζόν 4 και σκρολ εκεί θα είμαστε. 13 με 15 ανάμεσα. Τέλεια. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.